Πλήθος μελών μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και ξένα ειδησιογραφικά μέσα βρέθηκαν σήμερα στο δικαστήριο για να συμπαρασταθούν στους 25 κατηγορούμενους στη δίκη στο Τριμελές Πλημελιοδικείο. Ο δικηγόρος Χάρης Πέτσικος, που εκπροσωπεί τη Σάρα Μαρντίνη, κατήγγειλε ότι η πελάτησά του δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω του ότι της έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στη χώρα. Αποφάνθηκε ότι είναι αναρμόδιο για να κρίνει τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς μεταξύ των κατηγορουμένων υπήρχε και Έλληνας δικηγόρος. Γεγονός το οποίο ήταν γνωστό από πριν, καθώς είχε καταθέσει τα σχετικά έγγραφα ήδη στην προανάκριση και στην ανάκριση, αλλά διαγνώστηκε σήμερα από το παρόν δικαστήριο, το οποίο και παρέπεμψε την υπόθεση στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων για να δικαστεί. Άλλα ζητήματα τα οποία τέθηκαν στο δικαστήριο δεν κρίθηκαν, καθώς έκρινε αυτόν αναρμόδιο και συνεπώς δεν μπήκε στην κρίση των υπόλοιπων ζητημάτων που τέθηκαν από την υπεράσπιση. Θα έχουμε νέες κλήσεις στο αρμόδιο πλέον δικαστήριο, όπου και θα εκδικαστεί η υπόθεση. Όσο αφορά την κυρία Μαρντίνη, θέσαμε το ζήτημα στο δικαστήριο το ότι δεν μπορεί να εισέλθει στην χώρα προκειμένου να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και να υπερασπιστεί τον εαυτό της, αλλά το παρόν τουλάχιστον δικαστήριο, αφού έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να επιληφθεί της υποθέσεως, είναι και αναρμόδιο να επιληφθεί επί του συγκεκριμένου ζητήματος, το οποίο αναγκαστικά θα τεθεί πάλι στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων, όπου και πάλι η κυρία Μαρντίνη, αν δεν αλλάξει κάτι από τη διοικητική δικαιοσύνη, θεωρητικά δεν θα μπορεί να έρθει για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Η σημερινή αναβολή είναι ενδεικτική της προχειρότητας με την οποία έχει αντιμετωπίσει η εισαγγελική αρχή την υπόθεση αυτή και είναι επίσης και ενδεικτική των πολλαπλών νομικών σφαλμάτων που έχει το κλητήριο θέσπισμα όσον αφορά και την ουσία των κατηγοριών αυτών και τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα. Νομίζω ότι έχουμε μία σειρά από ζητημάτων που αφορούν το δικαίωμα των κατηγορουμένων σε δίκαιη δίκη, τα οποία θα θέσουμε αναγκαστικά την επόμενη φορά ενώπιον του εφετείου πλημελημάτων. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν είχαμε απόφαση σήμερα. Ανταυτού, η υπόθεση θα πάει σε άλλο δικαστήριο, το οποίο πρακτικά σημαίνει ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις και ακόμα μεγαλύτερη αγωνία και πόνο για την οικογένεια της Σάρας και του Σον, οι οποίοι δεν έκαναν απολύτως τίποτα λάθος. Αντιθέτως, ήρθαν εδώ για να κάνουν καλό. Και αυτό που περιμέναμε σήμερα ήταν το δικαστήριο να μπει στην ουσία και να κηρύξει τους δύο κατηγορουμένους αθώους. Σήμερα δικαζόμασταν για την υπόθεση, για τα πλημελήματα. Τελικά θα πάμε σε ανώτερο βαθμό δικαστήριο, γιατί ένας από τους κατηγορουμένους μου είναι δικηγόρος εν ενεργεία. Οπότε θα κριθεί η υπόθεσή μας στο εφετείο. Πώς αισθάνεστε για αυτή την απόφαση? Παλεύετε χρόνια. Παλεύουμε χρόνια και νομίζω ότι η πολιτεία ήταν υποχρεωμένη να το δει αυτό εκ των προτέρων και όχι να μας καλέσει εδώ. Γιατί εντάξει, εγώ είμαι από την Αθήνα. Κάποια από τα παιδιά που ήρθαν έχουν έρθει από Ολλανδία, από Αγγλία, από Γερμανία. Είναι άδικο. Είναι άδικο και η ταλαιπωρία για όλους μας. Θέλουμε να δικαστούμε, θέλουμε να αποδείξουμε την αθωότητά μας, γιατί είμαστε αθώοι και θέλουμε να το φωνάξουμε περίτρανα. Ούτε παραγραφές θέλουμε, ούτε να μην γίνει η δίκη. Θέλουμε να γίνει η δίκη, θέλουμε να γίνει η δίκη. Έχουμε ταλαιπωρηθεί πολλά χρόνια. Είμαι από τους ανθρώπους που είχα προφυλακιστεί κιόλας μαζί με τον Σον, τη Σάρα και άλλους δύο συγκατηγορούμενους μας. Έχουμε περάσει πάρα πολλά, έχουμε στιγματιστεί και θέλουμε κάποια στιγμή αυτό να τελειώσει. Και θέλουμε να τελειώσει πανηγυρικά με την αθώωσή μας, γιατί αυτό είναι. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Μαζί με εμάς δικάζεται και νομίζω και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν. Γιατί δεν ήμασταν μόνο εμείς εδώ στο νησί. Ήταν χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο οι οποίοι ήταν εδώ για να βοηθήσουν και μαζί με εμάς δικάζονται και αυτοί.